όταν δηλαδή ο διακινητής βλέπει ότι υπάρχουν τακτικές περιπολίες του λιμενικού και υπάρχει και κόσμος της Frontex εκεί, με πολύ μεγαλύτερη μόλις δυσκολία. Μόλις φτάνουν στη βάρκα, σκίζουν τη βάρκα και είσαι με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία θα διοργανώσει μια τέτοιου είδους δουλευολική, όπως με επιτραπεί ο όρος αποστολή. Κύριε Γεροβασίλη, τι λέτε? Αυτό που έγινε χθες, όπως ξεκινήσατε κι εσείς, διότι βεβαίως είπε η κυρία Σπυράκη ότι οι αυξημένες περιπολίες και στη φύλαξη των συνόρων και των θαλάσσιων συνόρων δημιουργούν αποτροπή στους εμπόρους, ναι, και στους διακινητές. Όμως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Πέτσας, δήλωσε ότι αυτές είναι οι αυξημένες περιπολίες στο Αιγαίο. Δυστυχώς, κατά τον ίδιο, θα έχουν και αυξημένα τα ατυχήματα. Αυτή τη δήλωση, την οποία αρνήθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης να αποδεχθεί, αποκαλώντας ψεύτη τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, οφείλει σήμερα να ζητήσει μια συγγνώμη, διότι χθες έγινε μια θεατρική παράσταση από τον κύριο Μητσοτάκη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αρνούμενος να αποδεχθεί την αλήθεια. Διότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κύριος Μητσοτάκης το εξής, ότι η εποχή που μπορούσες με τη γνωστή γκεμπελική μέθοδο, πες, κάτι θα μείνει για το ποιος είναι ψεύτης, για το ποιος καταστρέφει τη χώρα, για το ποιος φέρνει προδοτική συμφωνία. Αυτές οι εποχές πέρασαν, διότι σήμερα είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και κυβερνάει. Άρα άρχισε το αντίστροφο. Αυτό δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη. Και εδώ ψάχνει ο κόσμος για τα αποτελέσματα αυτών των οποίων εξήγηλε και προεκλογικός και επί τόσα χρόνια χρησιμοποιήσει στη ρητορική του. Ότι είναι πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Οφείλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη ή να αποπέψει τον κύριο Πέτσα. Διότι δεν μπορεί να είμαστε όλοι καλά σήμερα. Εσείς πιστεύετε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να προκαλεί ατυχήματα με τους μετανάστες? Η πολιτική της κυβέρνησης θα τη δούμε. Εγώ ξέρω ότι χθες ήρθε ένα νομοσχέδιο που εκτός από αναποτελεσματικό είναι εξόχως ιδεοληπτικό. Άλλο ρώτησα. Δηλαδή, άλλο ρώτησα. Εγώ ρώτησα αν τα πολιτικά αν αποτελέσματα θα τα δούμε και μέχρι σήμερα είναι αρνητικά. Αυτά δεν είναι πολιτικά αποτελέσματα. Αυτά είναι αποτελέσματα τι γίνεται στη θάλασσα. Το τι γίνεται πολιτικά στη θάλασσα λοιπόν, θα το δούμε. Και κατάφερε ο Τσαβούσογλου, πρέπει εκείνο να πω εγώ, να μας κάνει μήλο εσωτερικό. Εκείνο που λέω εγώ, τον κύριο Τσαβούσογλου δεν τον βάλουμε στη συζήτηση αυτή, διότι δεν τον βάλαμε εμείς τον Τσαβούσογλου. Είπαμε ότι αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσαβούσογλου είναι απαράδεκτα, ναι, δεν ίσχυαν ποτέ και δεν ισχύουν. Αν, πάμε παρακάτω τώρα. Αν ισχύουν. Πάμε παρακάτω. Ρωτήσαμε να ζητήσαμε να γίνει έρευνα στο συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Πώς έγινε, είπαμε. Να γίνει έρευνα τι έγινε στο περιστατικό, χωρίς να καταδικάσουμε κανέναν. Εμείς ξέρουμε ότι το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων στη θάλασσα με αυτοθυσία. Αυτό ξέρουμε. Από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε διαχειριστεί πολύ μεγάλες προσφυγικές ροές. Σας θυμίζω το 2015. Ότι υπάρχει αλλαγή σε αυτό? Αυτό θα το δούμε. Μάλιστα. Εγώ ξέρω πάμε ότι πάμε. Σήμερα υπάρχει μια ρητορική από τον κύριο Πέτσα, η οποία ήταν αυτή. Και ο κύριος Μητσοτάκης χθες, αντί να πει ότι αυτό δεν ισχύει, αποκάλεσε ψεύτη τον κύριο Τσίπρα. Έλα, αυτό οφείλει να το ανακαλέσει. Κοιτάξτε, παίξαμε εδώ, παίξαμε προεκλογική περίοδο, παρατεταμένη δε, δηλαδή από την ημέρα που έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης, ήταν ο Τσίπρας ψεύτης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταστρέφει τη χώρα, η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών και όλο αυτό το ακροδεξιό ακροατήριο που χάδεψε ο κύριος Μητσοτάκης ως επιλογή του για να εκλεγεί πρωθυπουργός. Πάμε στη ζωή τώρα όμως, στην πραγματική. Ναι. Αυτά συνέβησαν. Και λέτε ότι θα πρέπει να αποπέμψει σήμερα, τον κύριο σήμερα, Πέτσα, λοιπόν, σήμερα λοιπόν, θα, επειδή προσπαθεί να ισορροπήσει ακόμη η Νέα Δημοκρατία ο κύριος Μητσοτάκης, να ισορροπήσουν μεταξύ αυτών που εξήγηλαν, που είπαν, που χρησιμοποίησαν στη ρητορική και στην πρακτική, και την πραγματικότητα. Την ισορροπία αυτή θα πρέπει να τη βρουν. Εγώ σας θυμίζω, γιατί εδώ εμφανίζονται και κάτι ευαισθησίες. Αυτό θα μου επιτρέψετε, θέλω να το πω, γιατί είναι και προσωπικό μου έτσι, θέμα. Προσωπικά, πώς να σας πω, το έχω πολύ βάρη. Σας θυμίζω την εποχή συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα. Συλλαλητηρίου για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Εκείνη την ημέρα, ακροδεξιά στοιχεία, εθνικιστικά στοιχεία, είχαν κοντάρια, που τα κοντάρια πάνω είχαν την ελληνική σημαία και με αυτά έδερναν αστυνομικούς. Δεν είδα την ευαισθησία αυτή τότε. Να. Ωραία. Και σήμερα, ας πούμε, γίνονται και συζητήσεις εδώ για την ελληνική σημαία και τι γίνεται στις παρελάσεις. Σε αντίστροφα, κυρία Σπυράκη, λοιπόν, θα απαντήσετε συνολικά. Λοιπόν, πρέπει να προχωρήσουμε. Την δημόσια συγγνώμη θα πρέπει να τη ζητήσει για να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα αξιοπρεπή διάλογο. Δημόσια συγγνώμη ή αποπομπή Πέτσα. Βεβαίως. Θα επιμείνετε στην επιλογή
Τζανακόπουλου Πολάκη στην Προανακριτική Επιτροπή. Κοιτάξτε, εμείς επιμένουμε στη θέση μας ότι αυτή η Επιτροπή από τη στιγμή που έχει συγκροτηθεί και συσταθεί δεν υπάρχει όργανο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη σύνθεσή της. Μάλιστα. Αυτό υπόθηκε και προχθές, κύριε Αυτή είναι η βάση της συζήτησής μας. Θα προτείνετε ξανά Τζανακόπουλο Πολάκη. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την απάντηση του Πρόεδρου της Βουλής. Έχει σταλεί επιστολή από τον Αλέξη τον Τσίπρα στον Πρόεδρο της Βουλής, που του επιχειρηματολογεί για όλο αυτό και ζητά τη θεσμική παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής. Να αλλάξει ο Πρόεδρος της Βουλής, δηλαδή την απόφαση προανακριτικής. Ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ο θεματοφύλακας του κοινοβουλευτισμού. Το θέτω αλλιώς. Και αν δεν το αλλάξει, θέμα λοιπόν, είναι θεσμικό, θα επιμείνετε εσείς. Θα δούμε τι θα κάνουμε, μόλις θα δούμε την απάντηση του Προέδρου της Βουλής αναλόγως των απαντήσεων. Μάλιστα. Είναι χουντοεπιτροπή, κυρία Σπυράκη, μας. Κοιτάξτε, κάποιος ο οποίος προσπαθεί να εξαιρέσει ανθρώπους, όχι επειδή του δικαιούται, αλλά επειδή θέλει, πρέπει να βρούμε γιατί θέλει. Ναι. Και ξέρετε, η αρχή της πλειοψηφίας, βεβαίως και είναι σεβαστή, είναι αρχή της δημοκρατίας. Ναι. Η πλειοψηφία όμως δεν έχει δικαίωμα, ας πούμε, να αποφασίσει η πλειοψηφία της Βουλής τι θα κάνετε εσείς στο σπίτι σας, επειδή είναι πλειοψηφία. Καλά, έχει μια σημασία. Και ακούστηκαν αυτές οι εκφράσεις και σας ρωτώ παράδειγμα. Εάν τις υιοθετείτε. Σας φέρνω ένα ακραίο παράδειγμα για να σας πω ότι αυτός ο οποίος αλαζονικά πιστεύει ότι επειδή είναι πλειοψηφία μπορεί να παίρνει αποφάσεις επί παντός του επιστητού. Είναι χούντα. Αυτός έχει κάποια προβλήματα στη σκέψη του. Είναι ακραία η σκέψη του. Άλλο ρωτάμε. Έτσι. Αν είναι χούντα, ρωτάμε. Αν είναι χούντα. Θέλετε τώρα να κάνουμε λογοπαίγνιο. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ λέω ότι είναι αλαζονική συμπεριφορά και είναι συμπεριφορά η οποία δεν είναι συμβατή με τις αρχές της δημοκρατίας. Χουντοεπιτροπή δεν είναι. Οι αρχές της δημοκρατίας, εγώ δεν σας είπα αν είναι ή δεν είναι, ο καθένας χρησιμοποιεί τους χαρακτηρισμούς του. Αυτή η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει για εξαίρεση μέλους. Δεν υπόθηκε. Κυρία Γεωργασίλη, δεν υπόθηκε. Όποιος το κάνει. Θα μπορούσαν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να πούν αυτό που λέτε εσείς, αλλά επέλεξαν να πούν τη φράση «Χουντοεπιτροπή» και έφερε την αστυνομία να με συλλάβει. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο του που εκφράζεται. Προφανώς. Εννοούμε όμως το ίδιο πράγμα. Κυρία Σπυράκη. Εννοούμε ότι αυτή η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να το κάνει. Αν το κάνει, εσείς πώς θα τη χαρακτηρίσετε? Κυρία Σπυράκη. Ελάτε. Καταρχήν να σας πω ότι... δεν είστε τον για να ρωτάτε, είστε για να απαντάτε. Για να μπερδευόμαστε. Κατανοώ... όχι, είστε για να απαντάτε, όχι για να ρωτάτε. Ελάτε, κυρία Σπυράκη. Λοιπόν, στα διαλύματα ρωτάτε. Καταλαβαίνω.